ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση. Παρακολουθώ, όπως και όλοι οι συνάδελφοι και όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τον αγώνα που δίνεται. Κασαπίδης Γιώργος, βουλευτής Κοζάνης, ανεξάρτητος βουλευτής. Και Γεωπόνος. Και πρώην υπεύθυνος του αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας. Γνωστός. Τώρα είσαι πλήρης. Τώρα είσαι πλήρης. Και ειλικρινά θα ήθελα να το καταθέσω και αυτό ως προς την εικόνα που έχει δώσει αυτός ο αγώνας σας, όπως γίνεται και από την Κουλούρα και από τη Θεσσαλονίκη και από τη Λάρισα και τα άλλα μπλόκα, και να καταθέσω και συνέχεια κάποιες σκέψεις, προβληματισμούς για να ενισχύσω την επιχειρηματολογία σας, ώστε να μεγαλώσετε την διαπραγματευτική σας δύναμη, όχι μόνο ενδυναμώνοντας τις τάξεις σας ή επαγγελματίες αγρότες ή συνάδελφοί σας αγρότες. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγροτική κινητοποίηση που γίνεται, αν μετατραπεί σε ένα αγροτικό κίνημα, αυτό θα είναι σωτήριο για τη χώρα, όχι μόνο για σας. Για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να κερδίσετε κοινωνικές συμμαχίες, τις οποίες μέχρι σήμερα δεν τις έχετε κερδίσει. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω είναι ότι η εικόνα που και εγώ έχω αποκομίσει, εσείς εδώ στην Κουλούρα λέτε κάποια πράγματα, στη Θεσσαλονίκη λένε κάποια λίγο διαφορετικά, στη Λάρισα λένε εντελώς διαφορετικά, δεν υπάρχει μία γραμμή, ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών, εστιάζεται μόνο στο φορολογικό και αποδυναμώνεται την επιχειρηματολογία σας και τη θέση σας και την προοπτική, αν θέλετε, για την Ελλάδα γενικότερα, που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από το δικό σας αγώνα. Και τι εννοώ. Έπεσε φωτιά και σας καίει. Και δυστυχώς, όπως και κάθε χρόνο, έτσι, όταν έρχεται ένα μέτρο, μία διάταξη που πονάει λίγο ή πολύ, τότε ξεσηκωνόμαστε. Και αν είναι και πιο οδυνηρό, πάμε και κάνουμε και μπλόκα. Τώρα εδώ είναι κυριολεκτικά το χέρι μέσα στην τσέπη των αγροτών και φεύγει το λιγότερο, δεν είναι 13% μόνο, είναι 14 τα φορολογικά μέτρα που έχουν επιβληθεί ή τα εισπρακτικά που έχουν επιβληθεί στους αγρότες το 2013, αν συνυπολογίσουμε μείωση του ειδικού φόρου της επιστροφής του πετρελαίου, του ΦΠΑ, της εξωτικής, αύξηση των εισφορών. Βάζουμε το φορολογικό μέτρο και λέμε ότι ξεκινάμε από μηδενική βάση και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε όλο αυτό το πακέτο. Είναι πολύ γνωστό και λέμε συνέχεια ότι ξεκινάμε από το πετρέλαιο και φτάνουμε στο συνταξιούχο αγρότη. Δηλαδή αυτά όλα είναι μέσα. Δεν έχω διάθεση ούτε για αντιπαράθεση με εσάς ούτε με κανέναν από τους αδέρφους που άκουσα και γόνιμες προτάσεις, αλλά και εδώ φαίνεται όλοι μας, έτσι βάζω και τον αυτό μέσα, είμαστε διάσπαρτοι. Και σε χωροταξικό, αλλά και σε επιχειρηματολογικό περιεχόμενο. Μπορούμε να συνθέσουμε και να βγείτε εσείς που προβάλλεστε τώρα, έτσι. Μην νομίζετε ότι κάποιος από εδώ από τους συναδέλφους μπορεί να προβληθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμα και για τα αγροτικά, βλέπετε ποιους καλούνε κάτω. Τα κανάλια που είναι υποταγμένα, έτσι. Διαπλεκόμενα, ναι. Τα κεντρικά κανάλια που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Αυτό λοιπόν που περνάει προς τα έξω από τον αγώνα σας, αν λάβουμε υπόψη ότι και ο κόσμος τώρα, οι Έλληνες πολίτες, είναι κυριολεκτικά χαροκαμένοι. Πιο νωρίς από εσάς και πιο πολύ και από εσάς. Άλλοι χάσαν τις δουλειές τους. Άλλοι φύγαν στο εξωτερικό. Άλλοι τους κυνηγάνε οι τράπεζες. Άλλοι πεθαίνουν κυριολεκτικά από το άγχος και τα δουλειά. Εμείς αυτό θέλουμε να προστατεύσουμε. Ναι, το θέμα είναι ότι σας λέω, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκμάδα στην ελληνική κοινωνία, αν εξαιρέσουμε τους πλούσιους και αυτές τις κοινωνικές τάξεις, μέσα από εσάς σας είπα μπορεί να γίνει κάτι ελπιδοφόρο για τη χώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί όλοι λέμε ότι να ξεκινήσουμε από τον πρωτογενή τομέα και ακούμε γενικότητες και αοριστολογίες. Όταν υπάρχει, και ακούστηκαν και από εδώ μέσα κάποιες θέσεις, έτσι, κάτι που είναι κατανοητό και χειροπιαστό, αυτό πρέπει εσείς τώρα είναι ευκαιρία και δεν θα σας δοθεί άλλη ευκαιρία μέσα στο 14. Θα σας παίξουν τώρα λίγο ακόμα τα κανάλια. Ήδη η κυβέρνηση πέρασε το μήνυμα: δεν μιλάω με εσάς, έτσι. Εσείς πιέζετε για να ανοίξει, να συνεχίσει αυτός ο διάλογος. Εμείς, ό,τι μπορέσουμε να το φέρουμε μέσα και μεμονωμένα έκαστος εξημών, αλλά και μέσα από τις κοινοβουλευτικές μας ομάδες, γιατί και εγώ ανήκω τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων δημοκρατικών βουλευτών, που έχουμε πλέον και εμείς τώρα πλέον παρέμβαση, να θέσουμε τα θέματα αυτά ώστε να
επιδιώξουμε και μέσα στο κοινοβούλιο συμμαχίες και σύνθεση δυνάμεων, που ακόμα και σήμερα θα σας πω ένα θέμα που και εκεί ήσασταν απόντες ως αγρότες, έτσι, το θέμα της φέτας. Έπεσε φωτιά στο σπίτι σας γιατί έρχεται το φορολογικό, αλλά σας πήραν το αντικείμενο της εργασίας. Δεν θα έχετε δυνατότητα μετά το 15, όσοι είστε κτηνοτρόφοι, να παράγετε πλούτο για να σας φορολογήσουν. Και όσοι είστε γεωργοί που παράγετε ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους, θα πάθετε το ίδιο πράγμα. Πού είναι η αλληλεγγύη δικιά σας? Επειδή τώρα θίγονται τα προκυπευτικά και είναι ένας δυναμικός κλάδος, έτσι, στη χώρα και στις τοπικές κοινωνίες, βγαίνετε και εσείς οργανωμένα γιατί διακυβεύονται πολλά χρήματα. Γιατί δεν υπήρξε αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ σας στους κτηνοτρόφους, που και αυτοί φαίνεται ότι είναι αποκοιμισμένοι? Ότι βγήκαν και είναι επιτυχία, λέει, της κυβέρνησης, που άκουσαν, δίνει το όνομα της φέτας στον Καναδά. Αμαχητεία, διαπραγμάτευτα. Από ποιους? Ακούω, πρόεδρε, φίλε Θόδωρε, πάτε και μιλάτε με τον Θεοχάρη. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά. Τον διορισμένο, τον άσχετο, τον άσχετο με τη φορολογία, θα του μιλήσετε εσείς για τα αγροτικά? Τι θα σας πει? Δεν θα σας πει τίποτα. Ακόμα και ο Υπουργός Οικονομικών είναι άσχετος με τα αγροτικά. Δεν πρέπει να απευθύνεστε σε αυτόν. Δεν μπορούν να σας πουν τίποτα. Και δεν θέλουν να πουν τίποτα πάνω σε αυτά. Γιατί δεν πιστεύουν σε αυτή την προοπτική. Και πολλοί μες στην κυβέρνηση δεν πιστεύουν σε αυτή την προοπτική. Και φαίνεται. Σας λέω, ρε παιδιά, σας είπα, να γίνει κίνημα. Όχι κινητοποίηση, να γίνει κίνημα. Αλλά εσείς με τα επιχειρήματα να πείσετε τον κόσμο ότι δεν προασπίζετε τα δικά σας συμφέροντα ολονών των Ελλήνων. Και αυτών που χάνουν τα σπίτια τους, και αυτών που υπερφορολογούνται, και αυτών που φεύγουν τα παιδιά τους, και αυτών που πεθαίνουν, εσείς θα τους προασπιστείτε. Δεν μπορεί σήμερα και μέσα στο κοινοβούλιο. Κι ας είναι συνάδελφοι εδώ, δεν το λέω να απαξιώσω κανέναν. Έτσι. Κάναμε αυτόν τον αγώνα για τη φέτα, μαζέψαμε 100 υπογραφές, έτσι. Και δεν είδω σταυτή τους. Έλεγε αυτό η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ πριν τις εκλογές, ότι κοιτάξτε, εμείς θα δώσουμε και το όνομα της φέτας πριν τις εκλογές. Το λέγαμε ποτέ αυτό? Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί γίνονται και αυτά για τα φορολογικά που διαμαρτύρεσαι τώρα? Είπε η κυρία Χαραλαμπίδου και συμφωνώ μαζί της. Η γη σε λίγα χέρια και η παραγωγή σε αυτούς που έχουν λεφτά. Από την εμπειρία μου, από τη γνώση μου, από το βάσανο περνά το μυαλό μου όλο αυτό το διάστημα, και όσο το με άρχισε, όλα και τώρα, έτσι, με μια πιο ουδέτερη ματιά, εκεί θα οδηγηθεί η χώρα. Εμένα δεν με ικανοποιεί αυτό, με ανησυχεί, με τρελαίνει, με εξοργίζει. Η γη σε λίγα χέρια και η παραγωγή σε αυτούς που έχουν λεφτά. Εσείς θα το πείτε. Σας ανανεώνουν τα ΔΑ? Σας δίνουν δάνεια για να πείτε σας για διαβελτίωσης? Σας δίνουν δάνεια να μπείτε στις επενδύσεις σας? Όχι. Τι σας λένε? Δώσ' μου καταθέσεις 100.000, να σου δώσω δάνειο 100.000. Άρα, σε ποιους θα δανείσουν? Κάποιος είπε εδώ για τα δάνεια. Σε ποιους θα δανείσουν? Σε αυτούς που έχουν λεφτά. Τέλος. Και για τα πολλά επόμενα χρόνια σε αυτούς που έχουν λεφτά θα δίνουν. Άρα, αναγκαστικά, εσείς που δανειζόσασταν από την αγροτική με αυτούς τους όρους, έτσι, και αποπληρώνατε, τέλος πάντων, με δυσκολίες και όλα αυτά, δεν πρόκειται να ξαναδείτε δάνεια. Μη σας φαίνεται αυτό απίστευτο? Είναι μια πραγματικότητα. Εδώ δεν δανείζουν, τέλος πάντων, άλλους που έχουν και ακίνητα και. Δεν μετράν πλέον αυτά. Ρευστώ στην τράπεζα για να σου δώσω. Άρα, νομοτέλεια, η παραγωγή σε αυτούς που έχουν λεφτά. Ποιοι έχουν λεφτά? Λίγα μεμονωμένα άτομα που, άντε και να ξέρουν γεωργία ή να έχουν και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, σίγουρα τα μεγάλα συγκροτήματα των σούπερ μάρκετ, μεγάλες πολυεθνικές. Παραλληλίζω αυτό που θα συμβεί στην Ελλάδα με αυτό που ήδη συμβαίνει στη φέτα. Η φέτα τι είναι? Είναι το πρώτο αγροτικό προϊόν στην Ελλάδα, έτσι. Αν εσείς ζείτε εδώ από το Ροδάκινο, έτσι, και το έχουμε και εμείς και στην Κοζάνη και σε άλλους νομούς και στην Κατερίνη και στην Πέλα, η φέτα λοιπόν είναι σε όλη την Ελλάδα. Αν φέρνει 1 δισεκατομμύριο, αν κάνει 1 δις τζίρο στη χώρα σήμερα και διασφαλίζει 400.000 θέσεις εργασίας, η προοπτική αυτού του προϊόντος είναι για 600.000 τόνους παραγωγής παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε ποια είναι τα μεγέθη, είναι ασύλληπτα. Αν θέλανε αυτοί να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας, αν θέλανε αυτοί να λύσουν, να ανακουφίσουν το πρόβλημα της οικονομίας της υπαίθρου, θα βάζαν μπροστά αυτό. Δεν θα δίναν το όνομα. Σε ποιους?
Το λέει ο πρόξενος ο Έλληνας στον Καναδά, σε έκθεση του 2013, και λέει και κάτι ακόμα. Ο πρόξενος ο Έλληνας στη Νέα Υόρκη για το θέμα αυτό. Καρμαλάτ σας λέει τίποτα. Κράφτ σας λέει τίποτα. Άρλα σας λέει τίποτα. Ντανό σας λέει τίποτα. Λοιπόν, είναι οι μεγαλύτερες πολυεθνικές τροφίμων στον κόσμο. Όταν λοιπόν και ο καθηγητής μου ο κύριος Τσαφτάρης δεν υποστηρίζει την επιστημονική αλήθεια που μας δίδασκε στο πανεπιστήμιο, ότι η φέτα είναι μία, είναι ελληνική, γιατί παράγεται από αυτόχθονες φυλές που βόσκουν ελεύθερα στα βοσκοτόπια τα ελληνικά, που είναι πλούσια, τα πιο πλούσια σε χλωρίδα, και αυτή η μοναδικότητα μεταφράζεται σε φέτα, όταν δεν το υποστηρίζει και αυτός που ξέρει, και εσείς μιλάτε με αυτούς που δεν ξέρουν, δεν πρόκειται να βρείτε το δίκιο σας ούτε κι εσείς ούτε κι εμείς. Γιατί αν θα έπρεπε κάποιος να αντισταθεί, που δεν είναι κερετός, τον κάλεσαν να βγάλει τα κάρβουνα από τη φωτιά, να δώσει λύσεις. Θα μπορούσε να του πει: μάγκες, εγώ δεν ξεφτιλίζω το πτυχίο μου, δεν ξεφτιλίζω τον όρκο μου. Και στη φέτα, και στο γάλα, και στο γάλα. Δεν σας άκουσα να λέτε και αυτά τα θέματα που θα πιάσουν τόπο στην ελληνική κοινωνία. Στις ελιές Καλαμάτας, στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Η ελιά Καλαμάτας δίνεται στον Καναδά. Θα καλλιεργούν ελιές ποικιλίας καλαμό στον Καναδά και τις λένε ελιά Καλαμάτας. Ή θα παράγουν φέτα, ένα λευκό τυρί, από σκόνη γάλα, από αγελαδινό γάλα, από πρωτεΐνες, από οτιδήποτε άλλο, και θα βάζουν το όνομα πάνω, γιατί το όνομα πουλάει. Και δεν αντιδρά κανείς. Και τι λέει ο κύριος Μηταράκης, άλλος άσχετος της ιστορίας. Λέει, αφού δεν παράγουμε, λέει, παράγουμε 100.000 τόνους και εξάγουμε 15. Δεν παράγουμε γιατί αυτό που πρέπει να το πείτε εσείς και δεν το λέτε μέχρι σήμερα, είναι δεν έχουμε μια εθνική στρατηγική. Αν πολιτική δεν μπορούμε να παράξουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στρατηγική μπορούμε να έχουμε. Μια εθνική στρατηγική και να πούμε, άκουσα και ποιος το έλεγε για την αυτάρκεια. Το 72% των τροφίμων που τρώμε κάθε μέρα στο πιάτο μας είναι εισαγόμενα. Οι εισαγωγές μας στα αγροδιατροφικά προϊόντα μέχρι και το 12 έφταναν 7 δις. Αν το ΑΕΠ του πρωτογενούς είναι κοντά στα 6 δις και απασχολούνται 250.000 επαγγελματίες, Γιώργη, ή 480.000 ετεροεπαγγελματίες, ή συνολικά κάνουν 920.000 Γιώργη δηλώσεις στο ΟΣΔΕ και αποτυπώνουν στους δείκτες τα 5 δις στο ΑΕΠ της χώρας και αυτές τις θέσεις εργασίας, καταλαβαίνετε πόσες θέσεις εργασίας είναι μέσα στις εισαγωγές των αγροδιατροφικών προϊόντων, των 7 δις. Αν δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα, και δεν μπορούμε, να καλύψουμε τα 3, τα 4, τα 5 που μπορούμε. Και σας το λέω, όντας έχω κάνει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το προεκλογικό, που εκεί είχαμε σαν προμετωπίδα αυτάρκεια στη χώρα. Με την προϋπόθεση ότι εμείς θέλουμε η χώρα να καλλιεργηθεί, και αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το θέτετε, θέλουν οι κύριοι της κυβέρνησης να καλλιεργηθεί η χώρα, πρώτον. Δεύτερον, θέλουν οι κύριοι της κυβέρνησης η χώρα να έχει αυτάρκεια τροφίμων. Αν λοιπόν θέλουν, σε αυτή τη βάση, τότε μπορούμε να συζητήσουμε. Εάν δεν σας απαντήσουν ναι πάνω σε αυτά τα ερωτήματα, μην περιμένετε τίποτα, όχι μόνο σε αυτά τα μακροπρόθεσμα και μακροοικονομικά, ούτε και σε αυτά που ζητάτε. Γιατί απλά έχουν βάλει τα στατιστικά και λένε τόσα παίρνουν από τους επαγγελματίες, τόσα παίρνουν από τους δημόσιους υπαλλήλους, τόσα από τους συνταξιούχους, πόσο είναι το αγροτικό τομέα. Αυτό. Θέλω να πάρω αυτό το ποσό για να καλύψω την τρύπα μου. Και καταθέτουμε στον κύριο Στουρνάρα, όταν συζητούσαμε το νομοσχέδιο του φορολογικού, και του λέω, κύριε Υπουργέ, βάζετε, υπερφορολογείτε τους γιορτούς, όχι με το φόρο στα ακίνητα και όχι μόνο το φόρο στο εισόδημα, βιβλία εισόδων εξόδων ήταν ακόμα τότε, και μετά άλλα τα 14 που σας είπα, τα φορολογικά και τις αύξησεις των εισφορών. Και θέλετε να πάρετε μόνο από τα ακίνητα 200 εκατομμύρια και το καταθέτω μία πρόταση, 7 σημείων, να πετύχουμε το 50% σε αυτάρκεια, σε αγελαδινό, σε μοσχαρίσιο κρέας, σε χοιρινό, σε γαλακτοκομικά προϊόντα, σε πορεκυπευτικά, και να αξιοποιήσουμε την προοπτική της φέτας και του ελαιολάδου, και επιπλέον να πετύχουμε και 50% αυτάρκεια στις ζωοτροφές. Συνολικά αυτά που σας λέω τώρα είναι 2,5 δις. Με 13% φόρο του εισοδήματος που θέλω να σας βάλουν και 9% φόρο ΦΠΑ, είναι 450-500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Με 250.000 θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα, με τη χώρα γεμάτα τις αποθήκες των τροφίμων, γιατί αν ομιγέννητο συμβεί αυτό που πολύ φοβάμαι, αν και το απέφευμα θα μας οδηγήσουν, όπως και στην Κύπρο, για 3 μέρες, για 3 εβδομάδες, για 3 μήνες,
να δούμε τι θα τρώμε τότε. Εκεί δεν είχαν λεφτά να βγάλουν, είχαν τρόφιμα γιατί είναι μικρό νησί, είχαν λίγα στόματα να τασουν. Εμείς που έχουμε 10 εκατομμύρια στόματα, οι υποθήκες μας είναι άδειες. Και όταν δεν θα έχουμε λεφτά, όχι μόνο να βγάλουμε, αλλά ούτε και να εισάγουμε, δεν θα έχουμε να φάμε. Δηλαδή θα πεινάσει η χώρα. Αυτά πρέπει να βγείτε και να πείτε για να ανησυχήσετε δημιουργικά αυτούς που λένε εμένα έπεσε φωτιά και με έκαψε, δεν με ενδιαφέρει. Πρώτον, δεύτερον είναι αυτό που λέει εμένα δεν με αγγίζει, δεν με αφορά. Εσείς πρέπει να τους ξεσηκώσετε τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή έχετε μια δραστηριότητα, ένα δυναμισμό, δεν σας έχει ισοπεδώσει αυτό που βλέπουμε να έρχεται και σας παίζουν τα μίντια, έτσι, είναι βασικό. Και εμείς ό,τι και να λέμε, στα κεραμίδια βγήκαμε, έτσι, για θέματα που σας λέω, μας είδατε πουθενά. Και με τον συνάδελφο εδώ, έτυχε το κανάλι της Βουλής και τους αδέλφους εδώ που βλέπω και αυτοί κάνουν τον αγώνα τους, δεν μας παίζουν, δεν είμαστε του συστήματος. Γίνεται αγρότης. Εγώ ήδη ξεκίνησα ούτως ή άλλως, αλλά επειδή μ' αρέσει και τα αγαπώ, ναι. Άρα, για να ενισχύσω την επιχειρηματολογία σας και να σας προσανατολίσω στη διεκδίκηση συμμαχιών στον αγώνα σας, δεν έχει περάσει τον κόσμο. Δεν έχει περάσει τον κόσμο. Να τους το θέτετε ότι αν θέλουν να παράγει χώρα και αν θέλουν η χώρα να μεγιστοποιήσει την αυτάρκεια, τότε θα πρέπει να ασχοληθούν να κάνουν ένα σχέδιο, μια εθνική στρατηγική, αλλά να βάλει συγκεκριμένους στόχους που είναι ποσοτικοποιημένοι. Θα σας πω κάτι που το ξέρετε πολύ καλά εδώ στη Βέρεια. Οι μεγαλύτερες εισαγωγές κρέατος μοσχαρίσου γίνεται εδώ, στη Βέρεια, έτσι. Το 2%. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το ποσό αυτό στο κρέας των εισαγωγών? 1,2 δις. Μην μιλάτε με τα αν οι εισαγωγοί αυτοί που τα δουλεύουν, επειδή τα κρέατα έχει και β' ποιότητα, έχει και δέλτα ποιότητα, α ελάχιστα είναι. Αν αυτά τα κρέατα τα δουλεύουν με ένα περιθώριο κέρδους 8-10-5%, είναι από 60 εκατομμύρια ευρώ ως 120 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα εκατομμύρια ευρώ είναι στα χέρια 10 ανθρώπων. Εσείς τους ξέρετε με τα ονόματα, επώνυμά τους. Αυτοί λοιπόν αντιστέκονται σε αυτό που εσείς επιθυμείτε. Αυτοί λοιπόν αντιστέκονται σε αυτό που σας είπα. Αυτοί λοιπόν αντιστέκονται στο αυτονόητο που λέμε όλοι. Η Ελλάδα είναι δυνατόν να μην παράγει. Φυσικά και δεν θα παράγει. Φυσικά και θα μπουν οι άσχετοι ως υπουργοί. Φυσικά και θα μπουν αυτοί που θα παίρνουν τις αποφάσεις για να μην διαταράξουν τον κύκλο αυτών που κάνουν τις αθρώσεις αγωγές γιατί απλά κερδίζουν τεράστια ποσά. Μήπως δεν μπορεί η Ελλάδα να παράξει κρέας? Μήπως δεν μπορεί η Ελλάδα να παράξει ζωοτροφές? Μήπως δεν μπορεί η Ελλάδα να παράξει σιτάρι? Το 80% του μαλακού σιταριού που τρώμε ως ψωμί εισάγεται. Εξάγουμε 1,4 δις εκατομμύρια ευρώ σε λαχανικά και εισάγουμε άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ σε λαχανικά. Τα μνημόνια δεν είναι αιτία. Καμία σχέση. Αυτό είναι από το 2005. Αυτό που σας λέω είναι από το 2000, από το 2005. Και αν θέλετε, εγώ δεν το ψήφισα και το μνημόνιο. Όχι, ψήφισες. Νίκο. Είναι η αγροτική πολιτική να έχει σημασία. Κύριε Κασίδη. Παιδιά, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ας πούμε μία απόχρωση από ορισμένους, εγώ σας είπα κάποια πράγματα τα οποία και τα έλεγα και ως το Μεάρχης, έτσι, και να σου πω και κάτι. Τέλος πάντων, μπορεί και για αυτά που έλεγα να μην είμαι κάπου αλλού, έτσι. Αλλά δεν δέχομαι και από αυτούς που ξέρουν και σας είπα και τα λέω με το όνομά τους, έτσι, και τα λέω και στη Βουλή και μόνο το Θεό φοβάμαι. Δεν μπορεί καθηγητής πανεπιστημίου να μην μπορεί να επηρεάσει μέσα στην κυβέρνηση πράγματα για το δικό σας θέμα. Θέτετε το θέμα του φορολογικού. Να το παρουσιάσετε, σας λέω προτάσεις, έτσι, σκέψεις δικές μου με το σκοπό που σας είπα, να το παρουσιάσετε λίγο διαφορετικά στον κόσμο, ώστε να καταλάβουν τι επιδιώκετε. Δεν επιδιώκετε εσείς να μην φορολογηθείτε, έτσι. Όσο και να το λέτε όμως, τι λένε απ' έξω. Και ακούστηκε και εδώ μέσα, να φορολογηθείτε και δίκαια και αναλογικά και. Όχι ρε παιδιά. Διαφωνώ, κάθετα, να μην φορολογηθείτε. Και δεν είναι λαϊκισμός. Αν εξισώσουμε μια επιχειρηματική δραστηριότητα που παράγει ένα οικονομικό αγαθό με την αγροτική δραστηριότητα, θεωρώντας ότι και το δικό σας το προϊόν είναι οικονομικό αγαθό, χάσαμε το παιχνίδι. Εξορισμού μετά παραδιδόμαστε και εσείς οι ίδιοι παραδίδεστε στον αγώνα απέναντι σε αυτούς που έχουν λεφτά. Δεν είναι οικονομικά τα αγαθά που παράγετε εσείς. Πρωτίστως είναι κοινωνικά.
που υπηρετούν τη ζωή, που διασφαλίζουν τη διαβίωση, όχι την επιβίωση μάλλον του ανθρώπου, όχι τη διαβίωση, την επιβίωση. Και μετά μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι και οικονομικά αγαθά. Αυτοί που σκέφτονται και οικονομίζουν είναι μακρά νυχτωμένοι. Αυτό πρέπει να το λέτε και να σας πω και κάτι. Δεν είναι και δικιά μου ιδέα. Δεν ασπάζομαι τις ιδέες του συμπατριώτη μας, καλή του ώρα, όπου τέλος πάντων στον αγώνα που κάνει, του Γιώργου του Παπαστάνκου, ο οποίος έκανε τον αγώνα του μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωβουλή, για τη νέα ΚΑΠ, ώστε τα αγροτικά προϊόντα, για να μην μειωθεί ο προϋπολογισμός και να μην γίνουν αυτά, τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ, που αντιλαμβανόμαστε, θεωρώντας ότι είναι ο αγροτικός τομέας που παρέχει κοινωνικά αγαθά και όχι οικονομικά αγαθά. Αν λοιπόν καταφέρετε να θέσετε σε αυτή τη βάση το διάλογο, τότε να ξέρετε ότι είναι κέρδος αυτό και μόνο. Αν πάτε να πείτε ότι εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε τόσο, θέλουμε να φορολογηθούμε λιγότερο, χάσατε το παιχνίδι. Χάσατε το παιχνίδι γιατί δεν έχετε ερίσματα κοινωνικά. Σας μιλά ένας που δηλώνω Γιώργος, έτσι, γιατί βλέπω και το μέλλον έτσι, μέσα από αυτή την δραστηριότητα, και μέσα από τη δικιά σας την επιτυχία, προσωπικά βλέπω και ελπίζω στην αφύπνιση και του ελληνικού λαού. Άρα, αντιστρέψτε την οπτική γωνία με την οποία βλέπετε την πρότασή σας και πέστε ότι εμείς για να συνεχίσουμε, εφόσον θέλετε να παράγει χώρα και η χώρα να τρώει, να έχει τέλος πάντων ασφάλεια διατροφική, αφήστε μας ένα ελάχιστο εισόδημα 20.000 ευρώ στις οικογένειές μας. Και αποδείξτε και αποδείξτε στον κόσμο ότι ακόμα και με τα βιβλία εσόδων εξόδων και αυτό που έγινε τώρα με τη συγκεντρωτική των τιμολόγιων και καλά κάνατε και είπατε όσο και αυτό πέρασε ότι εμείς δεν θέλουμε ούτε τα πλαστά τιμολόγια ούτε τις νοθείες και θα τα κόβουμε όλα τα τιμολόγια, να τους πείσετε ότι το είπε η κυρία Χαραλαμπίδου, ότι εμπορευματοποιείται η οικογενειακή εργασία, πλήττεται στον πυρήνα της η ελληνική ύπαιθρος. Δεν μας παρακολουθείτε, μου φαίνεται, κύριε Κασαπίδη. Δεν μας παρακολουθείτε. Σας είπα, δεν έχει βγει ενιαία αυτή η πρόταση και η παρουσία σας σε όλη την Ελλάδα. Όταν θα έχετε ενιαία έκφραση, όλα τα μπλοκά, έτσι. Δεν είναι ενιαία. Ενιαία είναι, σε όλη την Ελλάδα. Τέλος πάντων, εντάξει, μακάρι να κάνω λάθος. Οπότε από πλευράς και της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξαρτήτων δημοκρατικών βουλευτών, εμείς ήδη είχαμε καταθέσει και στη συζήτηση του νομοσχεδίου να υπάρχει ένα ελάχιστο εγγυημένο τροποτινά εισόδημα, το οποίο να εξασφαλίζει την συνέχιση της δραστηριότητάς σας, μέσα στην οποία αυτή την ελάχιστη, ας το πούμε, εγγυημένη αμοιβή για τα μέλη της οικογένειάς σας δεν θα φορολογήσετε. Και θα συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό το ποσό, το οποίο εμείς λέμε 20.000 ευρώ. Κάποιοι συναδελφοί σας το λένε λίγο διαφορετικά, να πάει να κρατάτε βιβλία πάνω από 40.000 ευρώ, ώστε τα μισά να είναι αφορολόγητα. Τέλος πάντων, εσείς, εφόσον μπορεί να βγει σήμερα μια συγκεκριμένη πρόταση, να οριοθετήσουμε ένα ελάχιστο εισόδημα, επί το οποίο όλοι να υποστηρίξουμε τις θέσεις μέσα στην Βουλή, ότι είναι αυτό το αναγκαίο για την επιβίωση των οικογενειών σας και τη συνέχιση της δραστηριότητάς σας σε αυτή τη δουλειά. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Δεν νομίζω να το αποσύρουν. Το έτοιμο απόσυρση. Ναι, το ξέρω. Δεν νομίζω να το αποσύρουν. Θα το υποστηρίξετε. Μπορούν με μία τροποποίηση. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, αφήστε τον άνθρωπο να τελειώσει. Μία τροπολογία, όπως έβγαλε μία εγκύκλιο ο Θεοχάρης, έτσι, και άλλαξε αυτά με τα τιμολόγια. Να βγάλει μια άλλη νέα εγκύκλιο και να αναθεωρήσει αυτά που ήδη έβγαλε. Αυτό. Έγινε, ευχαριστούμε.